Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βιντεάκι και όπως βλέπετε πήραμε καινούριο αυτοκίνητο, ένα BMW M5. Έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο αγώνα, έχουμε κάνει ήδη και τον αγώνα τώρα, το παίζουμε καταρχήν στην κατηγορία Super Sedan και γι' αυτό πήραμε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Και έχουμε τρέξει ήδη τον πρώτο αγώνα, τέλεια, και τώρα στον δεύτερο κάναμε ήδη τον αγώνα που δοκιμάσουμε την πίστα, έτσι, και πάμε για τον αγώνα τον κανονικό. Λέω να σας δείξω μόνο τον αγώνα τον κανονικό, γιατί γενικότερα ο αγώνας που κάνει στην αναγνωριστική της στην πίστα, okay, εντάξει, δεν λέει και πάρα πολλά. Ωραία, οπότε ξεκινάμε. Ωραία, οπότε πάμε στον αγώνα μας. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από την 17η θέση, έτσι λίγο να το δυσκολέψουμε. Να δούμε λίγο πως θα πάει αυτό. Λοιπόν, ωραίο παιχνιδάκι γενικότερα, μπορώ να πω, όσο παίζω μου αρέσει πιο πολύ, η αλήθεια είναι. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και σε αυτό τον αγώνα. Μπεμπεδάρα του μπανί. Νομίζω φίλτρο, της έχω βάλει φίλτρο, εισαγωγή, και την έχω χαμηλώσει λίγο επειδή με έπαιρνε γενικότερα. Παναγία μου, Παναγία μου. Επειδή με έπαιρνε να τα κάνω αυτά, είναι όριο 800 το φτιάξιμο των αυτοκινήτων και η BMW ήταν κάπου στα 700, κάπου εκεί, οπότε με άφηνε να την πειράξω ελάχιστα. Βγήκαμε κατευθείαν πρώτοι, τι έγινε ρε φίλε. Άρε, μια τιμονιέρα να είχαμε, ρε. Χαμηλώσει τέζα το αμάξι, ρε. Όχι, εντάξει, έπαιρνε κι άλλο, αλλά μετά μου χάλαγε τις επιδόσεις. Οπότε στην ουσία έκανα μόνο το. Απλά μόνο το χαμηλώσα μέχρι εκεί που φαινόταν ότι όλα πηγαίνανε καλά. Και είχα συνεχίσει από την προηγούμενη φορά που κάναμε το βίντεο. Έπαιξα λίγο ακόμα γιατί είχε μείνει ένας τελευταίος αγώνας για να βγάλουμε το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, ας το πω έτσι. Και μετά με έβαλε εδώ πέρα στα σεντάν. Α ναι, και κάτι το οποίο ξέχασα να σας πω, για να πάρω το M5 η αλήθεια είναι δεν έφτανα τα χρήματα, οπότε αναγκάστηκα να δώσω το γκολφάκι. Όσοι είχατε δει προηγούμενα βιντεάκια θα το είχατε δει. Ωραίο, ωραίο το γκαζόν. Ωραίο το γκαζόν. Λοιπόν, οπότε το πούλησα το γκολφ αναγκαστικά για να πιάσω τα χρήματα που ήθελε. Και αγόρασα το M5. Γιατί ήταν το πιο. Ήταν η αλήθεια το πιο ωραίο αυτοκίνητο από όλα τα σεντάν τα οποία έδινε. Πάμε τελευταίος γύρος. Από όλα τα σεντάν τα οποία έδινε. Οπότε και γι' αυτό το πούλησα το γκολφάκι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα μας χρειαστεί το γκολφ.
κάπου αλλού, αλλά πιστεύω ότι αν χρειαστούμε κάτι αντίστοιχο σε κατηγορία, ίσως να έχουμε τη δυνατότητα εκείνη τη στιγμή που θα χρειαστεί να πάρουμε κάτι άλλο. Και το golf, εντάξει, δεν το είχα εξωτερικά, μόνο εξωτερικά το είχα φτιάξει βασικά, μηχανικά δεν είχε κάτι. Ωραία. Πάει και αυτός ο αγώνας. Καλά μας πήγε, μπορώ να πω. Ωραία. Το σκεφτόμουν και το Mercedes, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ... Δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Οπότε το M5, έτσι όπως το βλέπω, είναι του Πανέιρο. Ωραία. Πάμε Silverstone. Πάμε για Silverstone. Δεν θέλουμε να... Για να δω performance. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο εδώ performance. Silverstone εδώ. Exhaust. Έχουμε αυτό εδώ. Εντάξει, του δίνει λίγο speed και acceleration. Έχει 400, έτσι. Συνολικά πόσα έχω. Έχω 500 να χαλάσω, ε. Άνοιξε και αυτό transmission. Το θέμα είναι σε αυτά ότι πρέπει να τα βάλεις και μετά πρέπει να πας να τα ρυθμίσεις. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι βάλω εξατμισόνια. Εδώ δεν φτάνει. Ωραία. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα σας αφήσω κάπου εδώ, θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα like, μια εγγραφή, σίγουρα βοηθάει. Να δω και τι ρυθμίσεις μπορώ να κάνω στο αυτοκίνητο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο σύντομα, που από ό,τι έχω προγραμματίσει ίσως κάτσω να δω αν μπορεί να βγει, βασικά βίντεο κάθε 2-3 φορές τη βδομάδα. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ σίγουρο, ωστόσο θα προσπαθήσω να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο σύντομα.